συνταγή, γιατί έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, κάποια παιδιά τα οποία, κάποιοι γονείς που θέλουν να βάλουν μαστίχα μέσα, έτσι, μυρωδιά, μπορούν να θέλουν να βάλουν πορτοκάλια, να βάλουν βανίλια. Επομένως, θα κάνουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Η βασική συνταγή είναι το ίδιο, θα μας δείτε τώρα και η Μαρία, και αλλάζουμε λίγο τα μυρωδικά. Αντί για γάλα, μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι. Και σε λίγο, παιδιά, η πλατεία του Κάστρου εδώ στο Πόρτα Ματζόρε θα μυρίσει κουλουράκια. Θα τα πάμε κιόλα. Εννοείται τη μητέρα και θα τα κάνουμε δώρο στι μαμάδε. Δεν ξέρω τι είναι εδώ, εντάξει. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όλε τι μαμάδε, πρώτα στη δικιά μου και μετά σε όλε τι μαμάδε τη δικιά σα. Στα πέρα του κόσμου. Γιατί είδε χρόνια πολλά στη μαμά. Ποιο έχει ξανακάνει χρόνια τη μαμάδα του Κάστρου. Καλά, περίμενε, το βοηθώ. Θα κάνουμε μια πρώτη φορά. Για να μας πει η Μαρία τη συνταγή της. Καλά, με. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάζω το κριτάκι που μας κάνει εδώ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Γιατί η αγάπη της μανούλας είναι μοναδική και η αγκαλιά της είναι η καλύτερη αγκαλιά του κόσμου. Θα φτιάξουμε σπουδαία κουλουράκια, όπως σας είπε και η Βάσο. Τα κουλουράκια είναι μια συνταγή που έχει έρθει από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Την έφεραν